συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση των Ριβατών μετά τα τελευταία ατυχήματα που συνέβησαν, δίνει ο πρόεδρος του Ριβατικού Συλλόγου Λάρισας, Χρήστος Καραμπούζης. Για τους φίλους Ριβάτες που αυτές τις μέρες τις λαμπερές που θέλουν να περπατήσουν στο βουνό, για όσο έμπειροι και να είναι, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις χειρότερες συνθήκες, κυρίως σε βουνά με μεγάλο υψόμετρο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι προετοιμασμένοι και να προσέχουν το που πάνε, να κοιτάνε τις καιρικές συνθήκες, να είναι παρέα, να μην είναι κάτω από 2-3 άτομα ποτέ, και να έχουν το νου τους ότι θα πρέπει να επιστρέψουν έγκαιρα από εκεί που ξεκίνησαν. Ο αποπροσανατολισμός στο βουνό είναι πάρα πολύ εύκολος. Κυρίως ευθύνεται η ομίχλη. Πέρα δηλαδή από τις χιονοπτώσεις, αν θέλετε ανέμους ή οτιδήποτε άλλο παρουσιαστεί, η ομίχλη είναι το χειρότερο καιρικό φαινόμενο που μπορεί να προσανατολίσει έναν ορειβάτη ή και μια ομάδα ολόκληρη. Άρα λοιπόν να προσέχουμε αυτές τις μέρες όσο καλές και να είναι, γιατί εύκολα αλλάζει ο καιρός, είμαστε στην περίοδο του χειμώνα και θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοιες εξορμήσεις. Να πάνε σε χαμηλότερο υψόμετρο να περπατάνε, έχουμε καιρό, η άνοιξη είναι κοντά, δεν είναι μακριά, να περπατήσουμε ψηλά στο βουνό για να μην τρέχουμε, να σώσουμε συνανθρώπους μας και άνθρωποι που δεν έχουν και μεγάλη πείρα.